λόγω για καταστροφή έργων και αντικειμένων ιστορικής αξίας. Σε κίνδυνο βρίσκεται βεβαίω ολόκληρο το κάστρο από τη στιγμή που η φωτιά δεν έχει ακόμη κατασβεστεί. Θα πάμε κατευθείαν σε τους και στο Μιχάλη Κιβιδιώτη. Θα μας δώσει την πληροφόρηση που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο ιστορικό κάστρο των Ιουλαρίων στην κατεχόμενη επαρχία Κερίνια. Το κάστρο κατασκευάστηκε από του Ζηζαντινού τον 11ο αιώνα μετά Χριστού. Σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά ενημέρωση, η πυρκαγιά άρχισε γύρω στι 4 και 45 το απόγευμα. Σύμφωνα με ενημέρωση χρήσατε τη τελευταία στιγμή από το λεγόμενο τουρκοκυπριακό πρακτορεό ειδήσεων, η πυρκαγιά φέρεται να τέθηκε υπό έλεγχο πριν από μερικά λεπτά. Βάσει των προκατακτικών ερευνών των κατοχικών αρχών, η φωτιά αποδίδεται σε κεραυνό εν μέσω καταιγίδα στην περιοχή. Η ...ότι σύμφωνα με τη λεγόμενη αστυνομία, φέρεται να ξεκίνησε στην καφετέρια που λειτουργεί εντό του κάστρου. Για την κατάσβεσή τη συνέδραμαν πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμει του κατοχικού στρατού. Να αναφέρουμε ότι επικοινωνήσαμε πριν από λίγο τόσο με την πυροσβεστική όσο και με το Προεδρικό και μα αναφέρθηκε πω δεν έχει ζητηθεί από το ψευδοκράτο η συνδρομή τη Δημοκρατία στην προσπάθεια κατάσβεση. Είναι πάντω συγκρουόμενε προ τον παρόν οι πληροφορίε που φθάνουν από τα κατεχόμενα. Σε σχέση βέβαια με το μέγεθο των ζημιών στο κάστρο του Αγίου Ιλαρίων, έτσι, Μιχαλή. Ακριβώ. Το λεγόμενο τουρκοκυπριακό πρακτοριο ειδήσεων μεταδίδει πω ο ψευδοδήμαρχο Κερίνια που επισκέφθηκε το σημείο δήλωσε πω η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε πέραν από το χώρο τη καφετέρια και πω ο χώρο που βρίσκεται το μουσείο δεν επηρεάστηκε. Την ίδια ώρα όμω, Χρυσαθέο, ο ιδιοκτήτη τη καφετέρια, όπω μαρτυρεί στα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωση, από την πυρκαγιά έχουν προκληθεί ζημιέ σε ιστορικά αντικείμενα που βρίσκονταν εκτό του κάστρου. Πάντω, οι εικόνε που μεταδίδονται μεταδίδονται στα κατεχόμενα και βλέπουμε στου δέχτε μα αυτή την ώρα, δείχνουν να καίγονται ολόκληρα δωμάτια του κάστρου. Οι ζημιέ παραμένουν ανυπολογιστέ. Να δούμε τι θα φέρει και το πρώτο φω τη ημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Τώρα, εντείνονται κυρίε και κύριοι Βρετανοί.